Η κατάσταση της αξιοπιστίας δεν είναι κάτι απλό. Θέλει χρόνο και θέλει και να είναι κανείς σε όσα πράττει, όχι σε όσα λέει, συνεπής. Εγώ θέλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες πτυχές, είχε πει ο Βαρουφάκης και παρεξηγήθηκε τότε, δεν διαφωνούμε. Σε ποιες πτυχές? Ο Βαρουφάκης δεν είπε ορισμένες, είπε το 70%. Ναι, εντάξει. Καλά, εκεί υπερέβαλε λίγο. Σε ποιες πτυχές? Αφήστε να δούμε τι θα συμφωνήσετε για να χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν το δημόσιο πιο παραγωγικό, λιγότερο γραφειοκρατικό και θα θεσπίσουν κάποιους κανόνες αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, εμείς δεν διαφωνούμε με το να είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανεξάρτητη αρχή, αλλά ανεξάρτητη αρχή που δεν θα την ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση και ούτε θα διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τον τελευταίο εφοριακό στην τελευταία εφορία, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και βγήκαν στη δημοσιότητα προχθές και τα δεχόταν ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος έχει αναγορευτεί και σε έναν από τους καλύτερους εισπράκτορες χρημάτων. Αλλά όμως τα ρουσφέτια τα έκανε στον κύριο Κεδίκογλου και στους άλλους, οι οποίοι του ζητάγανε τον τάδε από την τάδε τοπική, βάλ τον εκεί. Λοιπόν, σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις που θα ξαναδώσουν αξιοπιστία, που θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο νομιμότητας, σε μεταρρυθμίσεις που θα ξανακάνουν τους φορολογικούς, φοροελεκτικούς μηχανισμούς πραγματικά αξιόπιστους, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έχουμε είναι να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. Το λαθρεμπόριο καυσίμων, αν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Ήδη ο κύριος Νικολούδης έχει κάνει σοβαρές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση με τα μεικτά κλιμάκια ελέγχων στα τελωνεία της χώρας για το λαθρεμπόριο. Ήδη θέλουμε να βάλουμε τους ηλεκτρονικούς ιχνηλάτες στα καύσιμα, στις δεξαμενές καυσίμων, για να ξέρουμε πόσα μπαίνουν, πόσα βγαίνουν. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση και στο να έχεις μια ανεξάρτητη αρχή, γενική γραμματεία, όπως είναι το αμερικάνικο, το IRS. Να το συνειδητοποιείτε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και τις θέλουμε. Συνειδητοποιείτε όμως ότι λέμε στην Ελλάδα μεταρρυθμίσεις το αυτονόητο. Εμφανίζουμε ως μεταρρυθμίσεις αυτό που θα έπρεπε αυτονοήτως να λειτουργεί ως κρατικός έλεγχος. Ναι, και επίσης, κάτι δείχνει αυτό για το πού βρίσκεται η χώρα. Ο Έλληνας ακούει τη λέξη μεταρρύθμιση και τρέχει μακριά, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, διότι και αυτό έχει φάει στο πετσί του όλες τις αντιμεταρρυθμίσεις και τη λέλαπα ως μεταρρύθμιση. Πάντως, μέχρι στιγμής από την κυβέρνησή σας δεν έχω ακούσει μια μεταρρύθμιση πέραν του να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Λέτε, θα κάνουμε ελέγχους στη φορολογία. Δηλαδή, θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Θα ελέγξουμε το λαθρεμπόριο. Δηλαδή, θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Κάποια άλλη μεταρρύθμιση υπάρχει στο μυαλό σας? Κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο υπάρχει? Αυτή την αγωνία την άκουσα από πολλούς. Μα σας είπα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας είπα, ναι, για τα θέματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης ότι είναι προτεραιότητα. Σας μίλησα για την προσπάθεια να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιηθεί με νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι στα σκαριά και τον ετοιμάζει ο κύριος Σταθάκης. Σας είπα για την μεταρρύθμιση, δεν σας είπα, θα σας πω μάλλον, για τη μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε για την νεανική επιχειρηματικότητα και την δημιουργία κέντρων όπως είναι τα ΚΕΠ, όπου θα μπορεί κανείς να φτιάχνει τις start-up επιχειρήσεις γρήγορα και εύκολα και να μπορεί χωρίς αυτή την δεδαλώδη γραφειοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά, και αυτά είναι παρεμβάσεις στον κρατικό μηχανισμό. Bypass, παράκαμψη του κρατικού μηχανισμού. Δεν τα είπε όλα λάθος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος τα είπε. Σημασία έχει ποιος δεν τα έκανε και ότι πρέπει να γίνουν. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Ελάτε. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας.